Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Basket City και σήμερα εδώ Τρίτη. Καλησπέρα. Λίγο πιο μετά σήμερα στα μάτια. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα. Σχετικό. Ναι. Ούτως ή άλλως, αν ήταν τίποτα άλλο του Ηρακλή, θα το σκεφτόμασταν. Αλλά επειδή έχει να κάνει με το μπάσκετ γυναικών του Ηρακλή, να πούμε και εμείς συγχαρητήριά μας για την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Έτσι, που έχει εξασφαλιστεί. Έτσι. Και μαθηματικά. Ναι. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Οπότε θα έχουμε μία ακόμα ομάδα Θεσσαλονίκη του χρόνου στην Α1 των γυναικών. Θα είναι αυτή του Ηρακλή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε μέχρι και τις 10. Άμα ήταν πολύ άλλη μέρα, όχι σήμερα, γιατί έχουμε και τον ντέρμπι. Σωστά. Σωστά. Είναι παραμονές ντέρμπι. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι. Εκτός σύγκλου ενστικού απρόπτου, δεν έχει να αλλάξει κάτι και να αναβληθεί. Αύριο τέτοια ώρα θα κάνουμε κουβέντα λογικά για ό,τι έγινε στο παιχνίδι. Και ανάλυση αύριο σε 6.30 λοιπόν τον ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που πάντα έχει ενδιαφέρον σε ό,τι κατάσταση και να είναι οι ομάδες, ό,τι και να κυνηγάει η μία, ό,τι και να κυνηγάει η άλλη. Ναι. Πάντα το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και αυτό ισχύει και για αύριο, όπου ο Άρης είναι σε λίγο πιο δυσμενή, να το πω, κατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο ΠΑΟΚ θέλει πάρα πολύ την νίκη. Είναι ένα παιχνίδι που το χρειάζονται και οι δύο ομάδες πάρα πολύ. Ναι. Και δεν το χρειάζονται μόνο για το κομμάτι του Γοήτρου, το αυριανό. Είναι και πολύ σημαντική βαθμολογική η λόγη. Ο καθένας για το δικό του σκοπό αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη σεζόν. Έτσι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ο καθένας θέλει πολύ την νίκη, πέρα από το κομμάτι το ψυχολογικό που αλλάζει όταν κερδίζει τον αιώνιο αντίπαλο και όλα αυτά. Το θέλει και για το βαθμολογικό. Ο ΠΑΟΚ για να πλησιάσει την τετράδα. Και γιατί το έλεγα εγώ και το μεσημέρι, ότι αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει μπροστά του, με Άρη αύριο και με Κολοσσό στη Ρόβο το Σάββατο, είναι αρκετά πιθανό να παίξουν και πολύ σημαντικό ρόλο εν ώψη της συνέχειας μέχρι το τέλος κανονικής περίοδου, δηλαδή για τη θέση την οποία θα κατακτήσει. Ο Άρης μετά την νίκη του Πανιωνίου, okay, ο Πανιώνιος έχει πλησιάσει τη μία νίκη, αλλά. Το πρόγραμμα που έχει ο Άρης δεν νομίζω να τον κάνει. Δικαιώθηκα, έτσι. Ας ο Πανιώνιος με ΑΕΚ. Δικαιώθηκα. Στα είπα τα γράμματα. Ο Πανιώνιος για μένα είναι, αν όχι η πιο βελτιωμένη ομάδα στο δεύτερο γύρο, μία από τις πιο βελτιωμένες. Έτσι, γιατί έχει κάνει πολλή δουλειά, έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, έχει ρίξει και λεφτά. Έτσι, για να φέρει καλούς. Κοίτα, οι ομάδες οι οποίες παρουσιάζουν σχετικά βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τους παιχνίδια είναι Πανιώνιος. Και γυμναστικός. Ναι, ναι. Έτσι, ο γυμναστικός, ο οποίος έκανε δύο νίκες πολύ σημαντικές, μία με στα Τρίκαλα και μία τώρα με τον Άρη, έτσι και ανάσανε, θα πω, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ανάσανε. Δεν δηλαδή, σώθηκε, αλλά σίγουρα. Έφυγε. Εντάξει, τα Τρίκαλα θεωρώ ότι πολύ δύσκολα να σώσουν την παρτίδα. Mm-hmm. Αλλά είναι δύο βαθμούς πάνω από τον Πανιώνιο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο μια συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Πολύ έτσι, με έναν παίκτη ο οποίος. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του Άρη με το γυμναστικό, αλλά γενικά θα ακούσουμε την άποψή του και για τον ντέρμπι. Έτσι, γιατί είναι ένας μπασκετάνθρωπος κανονικός, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε επίπεδο Α1 κατηγορία, στο εξωτερικό, έτσι, με φοιτεία γεμάτη επιτυχίες. Και τώρα τελευταία βέβαια, φέτος είναι στο γυμναστικό, όπου είναι ο, πώς να το πούμε τώρα, πώς λένε, το μεγάλο σε ηλικία που είναι σε μια ομάδα. Κοιτάξτε, οι Αμερικάνοι το λένε veteran, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει καλή τέτοια. Δεν έχει καλησπέρα στο Μανώλη Παπαγκάριο. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα σας. Πώς νιώθεις αλήθεια σε μια ομάδα με πιτσιρικάδες? Θα έλεγα ο πάτερ φαμίλιας. Πάτερ φαμίλιας. Ακριβώς. 30, πώς είσαι τώρα, 38, έτσι. 37-38. Εντάξει, αντέχεις ακόμα, αλλά δύο χρονάκια τα έχεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν βάζω χρονικό όριο. Όσο σωματικά είμαι καλά και έχω όρεξη να πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, έτσι, και να δίνω το καλύτερο μου αυτό, θα συνεχίσω να παίζω. Μου κάνει πολύ καλό η φετινή χρονιά που έχω πολλούς πιτσιρικάδες, γιατί με τραβάνε, μου δίνουν ενέργεια. Εγώ προσπαθώ να τους δώσω από τις εμπειρίες που έχω και νομίζω ότι αυτή η χρονιά με έχει αναζωογονήσει πάρα πολύ. Ναι. Παρότι είναι μια χρονιά η οποία, Μανώλη, ειδικά πριν από κανένα 1,5 μήνα, φαινόταν δύσκολη χρονιά για τον γυμναστικό. Δηλαδή, κατεβήκατε σε ένα μάτς με 7 παίκτες, ακούγονταν ότι ίσως η ομάδα να μην αντέξει. Ξαφνικά έγινε κάτι όσον αφορά τα οικονομικά και ξαναενωθήκατε, αν θέλεις, έτσι.
Να σου πω την αλήθεια, την αρχή της χρονιάς αντιμετωπίζαμε αρκετά προβλήματα εξωγηπαιδικά, εξωμπασκετικά. Και παρότι η ομάδα έχει ένα, και νομίζω ότι αυτό μας κράτησε ο ελληνικός κορμός μαζί με το Σάφτεναρ, νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό της ομάδας, ώστε να μπορέσει να κρατήσει ένα επίπεδο μπασκετικό και να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιες νίκες, ειδικά στην αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, ο ερχόμος της οικογένειας Μπουκούρα έδωσε μια νέα πνοή στην ομάδα, ένα καινούριο κίνητρο. Αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στην καθημερινότητά μας έχουν λυθεί και τα πράγματα κάθε μέρα γίνονται όλο και καλύτερα. Και αυτό που είπα και πριν, ότι κάνατε δύο νίκες πολύ σημαντικές, μία στα Τρίκαλα μέσα, έτσι και προχθές το Σάββατο με τον Άρη, σε ένα παιχνίδι που έτσι πως πήγε το μάτς, είχατε τα θέματα με τους ψηλούς, γιατί παίζατε σε μια βάση χωρίς σέντερ, ο Άρης μείωσε, στο τέλος όμως πήρατε την νίκη. Θέλω λίγο να ψήσω για αυτό το παιχνίδι. Ναι, για μας ήταν ένα κομβικό παιχνίδι, γιατί όπως έχουν έρθει τα πράγματα και είναι στενάχωρο για μένα ότι η ομάδα του Άρη βρίσκεται σε αυτή τη θέση αγωνιστικά. Ξέρουμε ότι ταλανίζεται από πάρα πολλά προβλήματα. Ο coach και οι παίκτες έχουν κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά για μας ήταν ένα παιχνίδι πολύ κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θέλαμε να κρατήσουμε την έδρα μας με μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Και καταφέραμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να παίξουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μέσα στο δεύτερο ημίχρονο παρουσίαστηκαν τα προβλήματα του Σάφτεναρ και του Διαμαντάκου που δεν μπορούσαν καν να μας βοηθήσουν καθόλου και έπρεπε να προσαρμοστούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Ο Άρης διάγνωσε αυτά τα προβλήματα, έπαιξε πολύ έξυπνα, χτύπησε στις αδυναμίες μας, ειδικά με τον Τζαϊρέλη μέσα στους ψηλούς. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος είχαμε το καθαρό μυαλό και μας βοήθησε πάρα πολύ η ικανότητα του Steve Bart στο σκοράρισμα, αλλά και στο να κερδίζει και κάποια φάουλ, κάποιες βολές. Ήταν κομβικά για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Πώς το βλέπεις όσον αφορά το θέμα παραμονή, γιατί εντάξει, εμείς τώρα λόγω Άρη έχουμε αργήσει και ασχολούμαστε εδώ και καιρό με το θέμα αυτό δυστυχώς. Έτσι, βλέπουμε τον Πανιόνιο ανεβασμένο. Εσείς πήρατε μια ανάσα τώρα. Τα Τρίκαλα έχουν μείνει πολύ πίσω. Πώς προσδιορίζεις το όριο της παραμονής, δηλαδή στις νίκες, σε πόσες νίκες πιστεύεις ότι μια ομάδα είναι ηρεμή? Δεν νομίζω ότι μπορείς. Να ηρεμήσεις. Και εγώ θεωρώ ότι αν για τη δική μου ομάδα, αν θεωρήσουμε ότι με αυτές τις νίκες έχουμε σωθεί, θα πέσουμε σε μια πολύ μεγάλη παγίδα. Θεωρώ ότι για να εξασφαλιστείς και μαθηματικά θα πρέπει να φτάσεις τουλάχιστον 9 νίκες. Γιατί όσο κερδίζουν οι ομάδες που βρίσκονται από κάτω και όπως βλέπουμε ο Πανιόνιος με την εικόνα που έχει παρουσιάσει τον τελευταίο δίμηνο, δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει καλύτερες ομάδες όπως έδειξε και με την ΑΕΚ. Είναι πολύ ανταγωνιστικός. Οι προσθήκες που έκανε είναι πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες και έχουν ανεβάσει ένα επίπεδο την ομάδα. Και θεωρώ και ότι όποιος υποτιμήσει τα Τρίκαλα θα το πληρώσει ακριβά. Θεωρείς δηλαδή ότι τα Τρίκαλα ακόμα και τώρα έχουν κάποιες αμυδρές ελπίδες, δηλαδή θα το πουλήσουν ακριβά το Μάριτς που λέμε? Σίγουρα μέσα στην έδρα τους θα είναι πολύ ανταγωνιστική, παρότι είναι λίγοι παίχτες, είναι μια σκληρή ομάδα. Ο κόουτς Στακιανός για μένα έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτή η ομάδα και θεωρώ ότι δεν θα παραδώσουν τα όπλα εύκολα. Θέλω την άποψή σου για το ντέρμπι εδώ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο βέβαια δεν είναι ντέρμπι από τα παλιά, με τη λογική ότι παλεύουν οι ομάδες είτε για τετράδα είτε για τίτλο. Είναι ένα ντέρμπι κυρίως μόνο για το γόρο κατά πρώτο λόγο, αλλά και βαθμολογικό και για τις δύο για άλλους λόγους. Ο Γυμναστικός έχει ένα προνόμιο, κερδίσει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ εντός έδρας. Θέλω λίγο την άποψή σου για το ντέρμπι. Πώς το βλέπεις αύριο το παιχνίδι στον Άρη και τον ΠΑΟΚ? Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δεν θα είναι τόσο ποιοτικό. Θα γίνονται πολύ δυνατές μάχες. Ο Άρης θέλει αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ για βαθμολογικούς λόγους. Ο ΠΑΟΚ το θέλει ώστε να μπορέσει να σκαρφαλώσει τη βαθμολογία και να πλησιάσει την τετράδα. Και θεωρώ ότι θα δούμε ένα παιχνίδι με αρκετά νεύρα, πολλές μάχες σώμα με σώμα, χαμηλό τέμπο, έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Και κάθε κατοχή, κάθε λάθος θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Θεωρείς ότι ένα γεμάτο Αλεξάνδριο, γιατί το έχεις βιώσει και εσύ σαν αντίπαλος, θα παίξει το ρόλο του στο κύπελλο? Είδαμε ότι
ως ένα βαθμό έπαιξε ρόλο. Δηλαδή επηρέασε τον ΠΑΟΚ. Τώρα πιστεύεις μετά από τόσο καιρό που έχει περάσει η χρονιά θα επηρεάσει? Εντάξει, θεωρώ ότι σε ένα παίκτη είναι ευχή και κατάρα να παίζει ένα γεμάτο Αλεξάνδριο. Η πίεση που ασκεί στον αντίπαλο είναι τεράστια και η όθηση που δίνει στην ομάδα του Άρη είναι εξίσου δυνατή. Θεωρώ ότι διάβασα και μια ανακοίνωση που βγάλανε οι παίκτες για το προβληματικό επιτελείο του Άρη που καλούν τον κόσμο να σταθεί δίπλα τους και θεωρώ ότι ο κόσμος του Άρη έχει σταθεί δίπλα στην ομάδα από την αρχή της χρονιάς και τον τελευταίο καιρό ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι το Αλεξάνδριο θα είναι κατάμεστο και θα προσπαθήσει να σπρώξει και να δώσει όθηση ώστε η ομάδα να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Βανώλη, επειδή είσαι μπασκετάδρομος και έχεις ασχοληθεί και αρκετά με τα κοινά του μπάσκετ σε πολλά επίπεδα, θέλω λίγο την άποψή σου για ένα θέμα. Βλέπουμε φέτος πολλές ομάδες με πολλά οικονομικά προβλήματα. Βέβαια τα βλέπουμε και στα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ξέρω φέτος, επειδή πήγε και ο Άρης στο κόλπο, μου φαίνονται πολύ πιο έντονα όλα αυτά. Τι μπορεί να γίνει, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο? Αυτό είναι, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι όταν οι ομάδες χτίζονται γύρω από έναν άνθρωπο που έχει μια οικονομική δυνατότητα, όταν αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίσει προβλήματα, τότε οι ομάδες έχουν εξαφανιστεί σε μία μέρα. Θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό. Οι νόμοι που υπάρχουν είναι αυστηροί, αλλά θα πρέπει να τηρούνται κατά, νομίζω, σε κανονικά χρονικά διαστήματα, χωρίς παρατάσεις, χωρίς τέτοια που είναι ένα συνήθες φαινόμενο εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι οι εγγυήσεις που πρέπει να δίνονται για το εγγυημένο budget των ομάδων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Μεγαλύτερες. Γιατί και για πολλές ομάδες, ακόμα και αυτό το 100.000 που είναι σαν εγγυήσεις, ας το πούμε έτσι, φαντάζει εξωπραγματικό. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, οι ομάδες έχουν τα έσοδα και έχουν και μια εγγυητική 75.000 πλέον είναι η εγγυητική τραπέζης. Αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουν και τα μπάτζετ τους ανάλογα με τα έσοδά τους. Δεν μπορεί μια ομάδα, είτε είναι ο Άρης είτε είναι ο ΠΑΟΚ, να ξεφεύγουν τον μπάτζετ τους. Θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ομάδα με τα έσοδά τους. Και νομίζω ότι αυτά τα ρεαλιστικά μπάτζετ είναι που θα μας κάνουν όλους και πιο αξιόπιστους. Άλλωστε τα κασέ των Ελλήνων παικτών έχουν προσαρμοστεί εδώ και τα τελευταία χρόνια στα σημερινά στάνταρ. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Όπως θεωρώ ότι το να αλλάζει μια ομάδα 10 ξένους μέσα στη χρονιά, νομίζω μόνο οικονομική επιβάρυνση έχει, παρά έτσι και χασούρα, παρά κέρδος. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, όσον αφορά τους Έλληνες, θέλω και πάλι κλείνοντας και το σχόλιο σου για ένα κομμάτι το οποίο εδώ στην εκπομπή μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Και όλο αυτό το, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσεις εσύ, εγώ θα το πω ίσως και θέατρο του παραλόγου που βλέπουμε φέτος. Με τα παράθυρα, με παίχτες που καλούνται στην εθνική, με άλλους παίχτες που δεν πάνε ποτέ. Ένα μπέρδεμα γενικά. Και επειδή ξέρω ότι εσύ την εθνική την έχεις πολύ ψηλά, γιατί έλεγα και στον Νίκο πριν καιρό ότι ο Μαγκάρος πέτυχε σε μια εποχή που είχε μπροστά του Διαμαντίδη, Σπανούλη, Ζήση, αλλά σε κάθε κλίση εθνικής ήσουν εκεί. Έτσι, στην προετοιμασία. Θεωρώ τιμή και όχι υποχρέωση το να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα, είτε έχεις μπροστά σου τον Παπαλουκά, είτε έχεις μπροστά σου κάποιο άλλο παιδί που δεν έχει κανένα λόγο για αγωνιστική αξία. Το να σε καλέσει στην εθνική ομάδα είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή. Εγώ πάντα έτσι το έβλεπα και πάντα έτσι θα το βλέπω. Όσον αφορά τα παράθυρα, θεωρώ ότι επειδή πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει ότι τα παράθυρα της ΦΥΠΑ έχει προγραμματιστεί να γίνουν εδώ και 2 χρόνια. Και η Ευρωλίγκα άλλαξε το πρόγραμμά της και έπεσε πάνω στα παράθυρα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι τη λύση που πρέπει να δώσουμε είναι μεταξύ της FIBA και της Ευρωλίγκα. Γιατί οι παίκτες την πληρώνουν και δεν θεωρώ ότι κάποιος παίκτης δεν θέλει να πάει να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Το θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ να το πιστέψω. Οπότε θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε τη βάση και εμείς σαν παίκτες θα πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση. Γιατί και η FIBA έχει ανάγκη την Ευρωλίγκα, αλλά και η Ευρωλίγκα έχει ανάγκη τη FIBA. Θεωρώ ότι μια καλή συνεννόηση και μια καλή συνεργασία ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές και όχι ο ένας να επιβληθεί του άλλου, θα μπορέσει να δώσει μια λύση που θα απογειώσει το μπάσκετ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο το ελληνικό. Σύν ότι θα βοηθήσει την εθνική ομάδα να παρουσιάζεται με τους καλύτερους, το καλύτερο δυνατό ρόστερ και στα μέσα της χρονιάς, αλλά και το καλοκαίρι στις επίσημες διοργάνωσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, ότι
πρέπει και οι παίχτες να πιέσουν σαν την πλευρά τους πολύ περισσότερο, αλλά και να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα με τέσσερις οργανώσεις, θεωρώ ότι είναι σίγουρα κατά τον μπάσκετ. Έτσι. Σίγουρα. Το μόνο, είναι σίγουρο ότι το μόνο χαμένο είναι το μπάσκετ από αυτή την περίπτωση. Και αν εμείς που ζούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε από οποιοδήποτε υποστηρίζεται, είμαστε παίκτες, παράγοντες, προπονητές, διαιτητές, εμείς θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το καλό του μπάσκετ και πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση που υπάρχει. Θεωρώ ότι με διάλογο και ίσως μερικές φορές και με υποχώρηση, ναι, μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το να πάμε σε μια συνεχή κόντρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη Παπαγκάλο. Νομίζω είπα αρκετά για όλα τα θέματα. Έτσι, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία και να ευχηθώ ότι καλύτερο για εσένα προσωπικά και για το γυμναστικό. Να είσαι καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη του Παπαμακάριου, έτσι νομίζω αρκετά σημαντικά και όχι μόνο για τον τέρμπι και για το καθαρά. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με το συνδικαλιστικό όργανο και γενικά δεν είναι μόνο, δηλαδή, εντάξει, talk ενώ dribble. Κατάλαβες αυτό που το καινούργιο που Σάρα Μπεν Τρίμπλ. Ναι, Σάρα Μπεν Τρίμπλ είναι άνθρωπος που τα λέει και λέει την άποψή του και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τις ομάδες, έτσι, που πρέπει να διαμορφούν τα budget, γιατί το λέγαμε εδώ από την εκπομπή, έτσι, ότι φέτος στον Άρη, για παράδειγμα, το budget έφυγε εκτός από τον πρώτο μήνα. Mm-hmm. Έτσι, εκτός από τον πρώτο μήνα έφυγε. Θα μου πεις, ναι, ο Λάσκαρης έλεγε θα κάνουμε budget με τα έσοδα και η ομάδα έκανε budget μεγαλύτερα από τα έσοδα, τα προβλεπόμενα. Έτσι, δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει και οι ομάδες να λειτουργούν με βάση αυτά που έχουν. Και ο Μανώλης, ο οποίος μας τα είπε πριν, ήταν σε μια ομάδα η οποία μέχρι πριν λίγο καιρό είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Όταν λέμε πολύ σοβαρό, εννοούμε ότι από την αρχή της σεζόν Αμερικανοί φεύγανε, πληρώνονταν και όπως το είπε η ομάδα κρατήθηκε από τον Παπαμακάριο, από τον Νότο Παπαντονίου, από το Βαβάτσικο, τον πες το ψηλό, τον Γιαμαντάκο, ναι, από αυτά τα παιδιά κρατήθηκε η ομάδα. Τον Μουράτο επίσης. Έτσι, από αυτά τα παιδιά κρατήθηκε. Ναι, ναι. Νομίζω γίνεται, όπως είπε και, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μας έδωσε την είδηση εδώ στην εκπομπή, αλλά με την οικογένεια Μπούμπουρα που είπε, γιατί τελευταία αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα ποιος είναι στο γυμναστικό, αν μπήκε στο γυμναστικό συγκεκριμένος, αν. Έτσι. Λέγεται ότι είναι αυτός. Νομίζω μας το είπε ο παίκτης. Ναι, 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 σωστά. Σαν να μας έδωσε την είδηση ο Μανώλης, ναι, ότι η οικογένεια Μπούμπουρα είναι στο γυμναστικό. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Το επιβεβαιώνει αυτό που ακούγεται, που ψιλοδιαψεύδεται, αλλά νομίζω ότι εντάξει, ότι καλύτερο να μας το πει ένας, να στο επιβεβαιώσει ένας παίκτης, mm-hmm, ο οποίος προφανώς και έχει μεγαλύτερη γνώση από κάποια πράγματα. Πάντως είναι αλήθεια ότι με αυτή την νίκη ο γυμναστικός επί του Άρη έκανε το βηματάκι παραπάνω. Όπως είπε, στις 9 νίκες λογικά θα πάει παραμονή, έτσι φαίνεται. Λογικά, το, ναι, το πρόγραμμα. Λογικά, ναι. Βέβαια, να δούμε τα προγράμματα, κάτι θα ασχοληθούμε και μετά το ντέρμπι, δεν είναι της παρούσης, αλλά με μια πρώτη εικόνα που έριξα εγώ, νομίζω ότι το πιο δύσκολο το έχει ο Κόρυβος. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Και εγώ νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι τα Τρίκαλα είναι η μία ομάδα, γιατί όσο δεν είναι μαθηματικά τσεκαρισμένο, ναι, μαθηματικά δεν μπορεί να το πει σίγουρα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τα Τρίκαλα που έχουν μόλις 3 νίκες θα είναι η μία ομάδα που θα πάει στην Α2, με βάση το πρόγραμμα, όντως όπως το λες και εσύ, το πιο δύσκολο το έχει ο Κόρυβος. Το έχει ο Κόρυβος το πιο δύσκολο. Απλά θεωρώ ότι ναι, μεν έχει το πιο δύσκολο. Δηλαδή ο Κόρυβος, έτσι μια πρώτη ματιά που ρίξα, μπορεί να κάνει 3 νίκες να πάει σε 9, αλλά μπορούν και άλλοι να κάνουν πολύ περισσότερες νίκες. Έτσι. Το θέμα είναι βέβαια ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, ο Άρης για παράδειγμα θα μπορούσε να κερδίσει κάποια παιχνίδια, αλλά έχασε από τον Κόρυβο εντός. Ο Άρης, ας πούμε, τώρα εδώ έχει ένα μείον με τον Κόρυβο, έτσι, δεν έχει την ισοβαθμία. Ναι. Έτσι, οπότε δηλαδή ο Άρης θα κάνει μια νίκη παραπάνω. Δεν νομίζω θα είναι ο Άρης εκεί πέρα. Να σου πω κάτι, με βάση τον Άρη, Νίκο, που είδα στη Λάρισα, ναι, εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε ο Άρης στη Λάρισα. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Παπαμακάριος είχε δίκιο, ότι ο Άρης χτύπησε εκεί που χρειαζόταν, αλλά χρειάστηκε και οι υψηλοί του γυμναστικού να τραυματιστούν. Ναι. Εντάξει, θα μου πει ο Άρης είχε την απουσία του Γιαννάκη, ένα ημίχρονο ήταν στον πάγκο. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι μεν αυτό, αλλά μην το κάνουμε. Γιατί οι εντολές, θα μου πει ο προπονητής, ο Γιαννάκης θα πάρει μια διαφορετική ίσως απόφαση από ό,τι ο Κετσελίδης. Αλλά και ο Κετσελίδης, να μην ξεχνάμε κάποιοι, έτσι, ήταν προπονητής πρώτος επί σειρά ετών και έχει πάρει τίτλους. Σε πρωταθλήματα ίσως χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά δεν παύουν τίτλοι. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Άρης έχασε επειδή ο Γιαννάκης ήταν στον πάγκο. Έπαιξε το ρόλο του, ναι,
Αλλά ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου, έτσι, δεν ήταν κακός. Ήταν πολύ κακός. Και στο δεύτερο ημιχρόνο έγινε μια συγκυρία, θα πω εγώ, οι τραυματισμοί διπλή των δύο ψηλών, όπου ο Φάρος έπαιζε χωρίς σέντερ και η μπάλα πήγαινε στον ψηλό. Και πάλι έγιναν για μένα λάθη σε αυτό το κομμάτι. Όταν ξεκίνησε να παίζει με δύο σέντερ ξανά με τον Χριστίδη και τον Μάρας. Και όταν χρειάζεται χρόνο για να βάλει τον Τζαέλ, που έπρεπε να τον έχει πολύ πιο νωρίς στο παρκέ, με αυτό το σχήμα, με Μάρας. Έτσι, ο Άνης δεν έχει καλή εικόνα. Ούτε στο παιχνίδι με το γυμναστικό. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν λέμε ότι ο Κόρυβος έχει το δυσκολότερο πρόγραμμα, αλλά ο Κόρυβος, όπως ας πούμε και μέσα στο παλέ, έδειξε μια καλή εικόνα. Ο Άρης έχει καιρό να δείξει καλή εικόνα αγωνιστική. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο Πάοκ, ας πούμε, μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι άσχημο, θα κάνει τρία καλά. Έτσι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, θα κάνει δύο καλά, ένα άσχημο. Κάποτε, ο Άρης κάνει τρία άσχημα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή. Γι' αυτό δεν βάζω τον Άρη ότι παίζει για την παραμονή. Βάζει τη βαθμολογία, φυσικά και παίζει. Έτσι. Ναι, τώρα έτσι όπως είναι η βαθμολογία, ναι. Εντάξει, okay. Τώρα άμα κερδίσει αύριο τον ΠΑΟΚ, πάει στους 26, πάει δύο νίκες και κερδίσει τον ΠΑΟΚ, έτσι, και κερδίσει ένα παιχνίδι που ίσως οι άλλοι να μην το κερδίσουν. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εμπλεκόμενο σε ένα βαθμό, γιατί παίζει με όλους σχεδόν. Παίζει με Πανιόνιο. Να παίξει με Πανιόνιο. Παίζει με Κόρυβο. Είχε Κόρυβο κάπου στα κοντά, είναι ο Κόρυβο. Ναι, να μην σου πω ότι είναι και το επόμενο. Έτσι, παίζει και Κόρυβο, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αν κερδίσει αύριο, όπως είπες, και όπως είπε και ο Μανώλης, πάει κατευθείαν για τετράδα. Δηλαδή πάει στους 30. Και έχει ένα πρόγραμμα. Γι' αυτό, ας πάμε στο διάλειμμα. Ας πάμε στο πρώτο διάλειμμα, ναι, και επιστρέφοντας, ναι, να πούμε λίγο και τα δικά μας, ναι, για το Άρης ΠΑΟΚ περισσότερο. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα. Σε ένα ιδιαίτερο και καλέσιο το χώρο, ο Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του σας προσφέρουν τις ποιοτικότερες υπηρεσίες και τις πιο σύνδετες λύσεις για τα μαλλιά σας. Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, 2310-282-700, το Hair Salon του Γιώργου Μάσκα. Να πούμε επίσης ότι ο Κλίν Παντελίδης, έτσι τα πάντα για το αυτοκίνητο, μπαταρίες, λιπατικά, χημικά, αξεσουάρ, πλήσιμο αυτοκινήτου, βιολογικό σχεδιασμό με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα, Γρηγορίου Λαμπράκη 100 Άνω Τούμπα, και πρατήριο BP για την εξυπηρέτηση των πελατών. Τηλέφωνο 2310-938-875. Επίσης, Μπαχαρικά Δόξας, για 40 χρόνια η εταιρεία Δόξας φροντίζει τις γεύσεις και τα πιάτα της Θεσσαλονίκης με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Έτσι, υπεργιά, κουρκουμάς, κανέλα και ηλάνη, σαλάτια μαλαΐων, αποξηραμένα λαχανικά, επίσης χαμομήλι, θυμάρι, φασκόμηλο, τσάγι εξωτερικού. Ιδιαίτερα βότανα για αδυνάτισμα, πίεση, χοληστερίνη και όλα αυτά τα σχετικά με τα μια ηλικία τα χρειαζόμαστε όλοι. Ολυμπίδη Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-556-46 και στο doxaspavlaspices.gr. Και μια που λέμε για φαγητό, φυσικά, ό,τι καλύτερο για να ησυχάσετε στο μάχη σε οποιοδήποτε ζήτημα είναι ο Πατσάς, Πατσατζίδικο Πάντερμος, σούπες και μαγειρευτά φαγητά. Όλα αυτά στην Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους. 24 ώρες ανοιχτά και delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ στο 2310-720-024. Επίσης, έτσι να πούμε ότι πριν πάτε εκεί για να φάτε, ποτάκι που θα πιείτε το Δέντρο στο Μπαρ. Έτσι, εξαιρετικό μαγαζί, είναι ο κλασικό, ειδικά τώρα που αρχίζει και φτιάχνουν καιρός, το να κάτσεις έξω είναι εκπληκτικό το μέρος, πραγματικά είναι πολύ δυνατό. Πρωί για καφεδάκι έχει καμιά 100 είδη καφέ, 94 είδη τσαγιού. Το βράδυ, άμα θέλετε, 92 είδη μπύρα, 40 διαφορετικές ετικέτες σε βαρελίσχες. Πραγματικά εξαιρετικό και το μέρος και το περιβάλλον και το σέρβις, τα πάντα. Έτσι, να πούμε, το Δέντρο στο Μπαρ είναι Βασιλιάς Γεωργίου 25, τηλέφωνο 2310-811-885. Και καθημερινά, φυσικά, έτσι, πάρα πολλά live και happening στο μαγαζί. Δηλαδή, δεν θα πλήξετε ποτέ, πραγματικά. Ποτέ θα πρέπει. Την Τρίτη να πούμε κλασικά ο Γιώργος Αετόπουλος, ο Γιάννης Μίτσης και ο Δημήτρης Αλιστρατινός φροντίζουν για την ωραία διασκέδασή σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα για το Άρης ΠΑΟΚ, ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ, να δούμε τι περιμένουμε να δούμε και λίγο τα αγωνιστικά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, λίγο κουτσουρεμένη Basket City. Σήμερα μπήκαμε λίγο πιο αργά. Αλλά και έχουμε... σήμερα που είχα να πω και πολλά για το SAA. Έχει δει καθόλου μασμάντα. Ελάχιστα. Έχω γίνει, να πω την αλήθεια, δεν είχα δει πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Πλέον έχω γίνει αρρωστάκι. Ναι. Σε τι φάση είμαστε τώρα? Νομίζω είναι 16. Α, τώρα είστε πολύ καλό, δηλαδή. Στα 16. Ναι, ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε και μετά, αλλά πέρα από. Δηλαδή, αυτό που λατρεύουν οι Αμερικάνοι, την ιστορία. Ναι. Πίσω από το γεγονός.
Γι' αυτό, ας πούμε, λέμε για τον Αντετοκούνμπο ότι θα. Δηλαδή, άμα γίνει top, η ιστορία που έχει από πίσω θα τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Όπως και όλους τους Αμερικάνους που έρχονται από playground, ιστορίες και τέτοια. Εδώ, φίλε, έρχονται κάτι Αμερικανοί εδώ πέρα στην Ελλάδα και ψάχνουμε και βρίσκουμε ιστορίες τώρα. Αυτοί οι μεγάλοι. Ναι. Αυτοί που είναι τέλος πάντων και πιθανά στο NBA. Εννοείται ότι η ιστορία τους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, δεν παρακολουθούσαν από πολύ NCAA. Αλλά τώρα ειδικά με την ιστορία της γιαγιάς, της sister Jane, της αδελφής Jane, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι στο κλήρο, ας πούμε, σε κάποια εκκλησία προφανώς, ναι, του Λαϊόλα από το Σικάγο, mm-hmm, που είναι, ας πούμε, στα χτωπούτα της όλης ιστορίας, που, δηλαδή άμα δεις, έχει ένα βίντεο, ναι, που κάνει σαν προσευχή, ας πούμε, για την ομάδα και κάνει ανάλυση. Δηλαδή, παιδιά, να πάρετε καλά rebound, να παίξετε καλά από τη μακρινή απόσταση, να χτυπήσετε εκεί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρέλα, γιαγιά. 98 χρονών. Μάλιστα. Έχει μιλήσει σε όλα τα μεγάλα δίκτυα στην Αμερική. Ναι. Έχει γίνει πανικός και όλοι έχουν γίνει. Ήταν Λαϊόλα. Ναι. Έτσι από το Σικάγο. Που δεν είναι και κανένα μεγάλο κολέγιο, είναι μικρό. Όχι, όχι. Ναι, δεν είναι από αυτά που έχουν, ναι, μεγάλες επιτυχίες. Και η ιστορία, βέβαια, που έσπασε μια επίθενη παράδοση. Όταν λέμε για παράδοση, νομίζω. 135-0 ήταν η παράδοση. Το νούμερο ένα με το τελευταίο. Mm-hmm. Έτσι. Ήταν 135-0. Και πλέον είναι 135-1. Έτσι. Δηλαδή άλλη μια απίθανη ιστορία. Μάλιστα. Και αυτή. Μάλιστα. Έσπασε επιτέλους δηλαδή αυτό το απίθανο σερί το νούμερο ένα. Που δεν χάναν ποτέ από τελευταίο κολέγιο. Mm-hmm. Και όμως χάσαν. Mm-hmm. Ήρθε η ιστορία και έδειξε ότι αποκλείστηκε το νούμερο ένα. Από το χαμηλότερο. Θα τα πούμε και πιο μετά, λίγο πιο αναλυτικά. Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας τα αυριανά. Καταρχάς, από ό,τι έβλεπα και σήμερα το πρωί που διάβαζα κάποια ρεπορτάζ, έτσι, τα εισιτήρια ακόμη είναι σε διάθεση. Δεν έχουν εξαντληθεί, αλλά νομίζω ότι αύριο το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Θα είναι γεμάτο. Τώρα, δεν ξέρω αν θα εξολτάω ότι όχι, αλλά το γήπεδο θα είναι κατάμεστο ξεκινώντας από. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που είπε ο αγώνας Παπαμακάριος πριν των παιχτών και του προπονητικού team, του Άρη, mm-hmm, που καλεί τον κόσμο στο γήπεδο. Και καλή να περιφρουρήσει και ουσιαστικά να μην γίνει το παραμικρό. Γιατί όπως τονίζεται ότι υπάρχουν και άλλα παιχνίδια, και αυτό πρέπει να το πούμε ότι δεν τελειώνει αυτό το πρωτάθλημα για τον Άρη. Ούτε φυσικά για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει ακόμα πολλά παιχνίδια. Απλά στην ανακοίνωση μέσα αναφέρεται αυτό ότι πρέπει να προστατευτεί το γήπεδο, η έδρα, η ομάδα. Γιατί υπάρχουν και άλλα παιχνίδια πολύ κρίσιμα που και εκεί ο Άρης θα θέλει τον κόσμο του. Ό,τι και να γίνει αύριο, χάσει κερδίσει. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή δεν τελειώνει αυτό το πρωτάθλημα. Και επειδή υπάρχει το προηγούμενο αυτό που έγινε με το Λαύριο, που ναι, μεν ο Άρης δικαιώθηκε, αλλά είδαμε ότι. Εντάξει, άμα γραφτεί κάτι στο φύλλο αγώνα, μπορεί να σε βάλει σε μπελά. Έτσι, και μετά να τρέχει με τα βίντεο και να πηγαίνει στο ΣΕΑΤ και. Έτσι, δεν θέλει κανεί να γίνει το παραμικρό. Και επειδή ξέρουν ότι είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, είναι παοκάρι. Είναι παοκάρι, δηλαδή θα είναι, ας πούμε, στο γήπεδο η αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ. Θα είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Εντάξει, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως και να το κάνουμε, για τον κόσμο του Άρη είναι κόκκινο πάνε. Τη μοναδική φορά που ακόμα, δεν. Ρε. Ακόμα. Πάντα θα είναι. Έτσι είναι η ιστορία. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι, γιατί ήταν ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, μια σημαία του ΠΑΟΚ. Έβγαψε το όνομά του σε παιχνίδια μεγάλα. Έτσι, ποιος εννοεί το τρίποδο του Πρέλεβιτς. Ναι. Ακόμα και τώρα, άμα ρωτήσεις 5 Αριάννες και 5 ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ για το τρίποδο, θα σου πούνε βήματα κανονικό. Βήματα κανονικό. Έτσι, ναι. Ακόμα και τώρα, μετά από 25 χρόνια. Τη μόνη φορά μόνο στη γιορτή του Γκάλε. Εκεί που ακουστήκαν κάποιε αποδοκιμασίε ήταν πολύ χλιάρε. Γιατί ήταν το φιλικό προ τιμή του Γκάλε. Έτσι που είχε έρθει τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι όμω. Ο Μπάνε είναι λίγο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο larger than life τύπο. Δεν είναι τώρα. Ούτε θα προκαλέσει. Δεν νομίζω ότι ασχολείται. Κοίτα, και εγώ επειδή έχω πάει σε πάρα πολλά παιχνίδια τέτοια. Και εντό και εκτό. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή και στο Αλεξάνδριο και στο Πάξο Μεσάρινα. Δεν είναι τύπο ο Μπάνε Πρέλεβιτς που θα προκαλέσει. Ναι, ναι. Οτιδήποτε. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ενίοτε διοίκηση όπως και στον Άρη που είχαν αυτοί. Έτσι, δεν είναι από τη μία πλευρά την άλλη και από τις δύο πλευρές. Οι οποίοι είναι λίγο πιο εκδηλωτικοί ή πιο. Έτσι. Θέλει προσοχή, θέλει ηρεμία. Το λέμε και το ξαναλέμε. Έτσι και στον ΠΑΟΚ να γινόταν το μάτς, το ίδιο θα λέγαμε. Ότι θέλει ηρεμία και προσοχή, δεν τελειώνει τίποτα αύριο. Mm-hmm. Και στον Άρη λέμε το ίδιο. Έτσι γιατί δεν θέλουμε. Τα γήπεδα να είναι άδεια προς Θεού. Εμένα με πληγώνει πάρα πολύ αυτό με τη τιμωρία του κυκλισμένου. Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Ό,τι χειρότερο για το άθλημα. Ναι. Εγώ θέλω να βλέπω τα παιχνίδια να έχουν κόσμο μέσα, όσο κόσμο πάει.
Έτσι, να πάνε καλά οι ομάδες μας, να πηγαίνουν παραπάνω ο κόσμος. Και επίσης, τι σχέση μπορεί να έχει ένα παιχνίδι όπως θα είναι αύριο που θα έχει 5.000 κόσμο στο γήπεδο με ένα παιχνίδι που θα ήταν σε άδεια. Κυκλισμένο, ναι. Δηλαδή, τώρα να δεις ένα ΠΑΟΚ Άρης κυκλισμένο. Που για τον Άρη, βέβαια, το κυκλισμένο είναι τρελή τιμωρία γιατί χάνει και λεφτά. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι δεν δάξει τον κόσμο για ένα μάτσο. Ναι, και επίσης η τιμωρία, να πεις ότι έχει προηγηθεί κάτι πολύ σκληρό που σηκώνει μια τέτοια τιμωρία. Τέλος πάντων, λες ότι ναι, πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι πολύ σκληρό για να σηκώνει τιμωρία δύο αγωνιστικών ναι, και κλεισμένο θρόνο. Όχι, είπαμε ότι έγινε με τον Λάβρο τώρα ήταν. Τα όσα γράφτηκαν νομίζω ήταν υπερβολικά. Σίγουρα υπήρχε κάποια ένταση από κάποιους και στα επίσημα. Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Ούτε αύριο φυσικά δεν πρέπει να ξαναγίνει. Έτσι. Πρέπει λίγο κάποιοι άνθρωποι να κρατάνε λίγο τα νεύρα τους. Δεν είναι κάθε μέρα ίδια παιδιά. Δεν γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεν τα κρατάει αυτός που είναι 40 και 50 χρόνια στα επίσημα, τον πιτσιρικά τι να τον πεις που βράζει το αίμα τον 20χρονο. Ναι. Έτσι δεν είναι, Ερνίκο. Ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει ναι, λίγο να το δούμε το πράγμα διαφορετικά. Ναι. Γιατί οι ομάδες πλέον, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γιατί για αυτές συζητάμε τώρα, δεν αντέχουν τέτοιες τιμωρίες. Mm-hmm. Από οικονομικής πλευράς δεν αντέχουν. Δηλαδή, το να δώσει μια τιμωρία στον Άρη στον ΠΑΟΚ 50.000, ποιος θα την πληρώσει, κανείς. Και 10.000 να δώσει τιμωρία, ποιος θα την πληρώσει, παιδιά. Στον Άρη εδώ μαζεύουν λεφτά, πουλάνε τα μπλουζάκια. Έτσι, που εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, σε αυτές τις καταστάσεις αναγκαστικά ψάχνεις να βρεις κάποιες λύσεις. Δεν είναι ωραίο τώρα να βλέπεις να πουλιέται το παίχτης να μιλάει για τον μπλουζάκι και να λέει ελάτε να το αγοράσετε. Αλλά είναι κατάσταση, αυτό δείχνει το πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Καταλάβεις, όταν φτάσεις αυτό το σημείο, τώρα να βάζεις μια τιμωρία να βάζεις 10.000 πρόστιμο. Ποιος θα το πληρώσει αυτό. Δηλαδή εδώ με αγώνα έχω μαζέψει με τους λαχνούς και με τα κουπόνια μαζέψα κάποια χρήματα. Δώσε τώρα σε τιμωρίες γιατί κάποιος δεν συγκρατεί τα νεύρα του. Και θέλει να το παίξει κάπως. Όχι, ρε φιλά, άμα θες να το παίξει κάπως, βγες έξω το γήπεδο. Έτσι. Πάνε στο αυτοκίνητο σου, φώναξε και ξαναπέζει μέσα στο γήπεδο. Να. Κομμένα αυτά. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα είναι το κομμάτι της ατμόσφαιρας αύριο. Γιατί είναι και λίγο δύσκολο το παιχνίδι βαθμολογικά για τον, ναι, για τον Άρη. Είναι λίγο ένα από τα ζητήματα, αλλά οκ. Okay. Στα αγωνιστικά, να σου πω την αλήθεια, εικόνα από το Φάρος Άρης έχω ελάχιστη, δεν είδα πολύ πράγμα. Εντάξει, ο Άρης ήταν κακός, ήταν κακός ο Άρης, έχει κάποιο αγωνιστικό θέμα ενώπιση του αύριο νέου αγώνα. Όχι, εντάξει, τώρα ο Καλατζάκης τώρα που έχει κάποια θέματα μικρός, δεν το βάζω αγωνιστικό γιατί δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Okay. Ο Τσαρέλης δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς που είχαν κάποια τελευταία προβλήματα. Και με το Φάρο έκανε και καλή εμφάνιση, ήταν από τους μοναδικούς που έτσι διακρίθηκαν στο παιχνίδι. Οπότε ο Άρης πάει σχεδόν έτοιμο. Νομίζω ότι ο Τσαϊρέλης είναι ένας πιθανός παράγοντας του αυριανού ναι, αγώνα. Δηλαδή, συμφωνώ. Αγωνιστικά είναι ένας σημαντικός κρίκος για τον Άρη, κυρίως στη δημιουργία παύλα τελειώματα φάσεων εκεί κοντά στη ρακέτα, μέσα στη ρακέτα και όλα αυτά. Και το λέω γιατί ο Άρης το ψάχνει με το Τσαϊρέλη μέσα από ΠΑΟΚ. Δεν το ψάχνει το παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα. Εννοώ το να ακουμπήσει την μπάλα μέσα σε ένα ψηλό και από εκεί μέσα σωστό, να προσπαθήσει να δημιουργήσει. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ παίζει εντελώς διαφορετικά στα περισσότερα παιχνίδια και στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων. Κάποιες φορές το κάνει με τον Μαργαρίτη, αλλά και αυτό. Κοίτα, όχι... Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Τσαϊρέλη κυρίως, θα πω εγώ, και μετά με μάνα του βγει. Γιατί θεωρώ ότι Τσαρλί είναι ένα παίκτη ο οποίο σε ένα τέτοιο παιχνίδι που και εγώ το περιμένω κλειστό, όπω είπε ο Μανώλης ο Παπαμακάριος. Δηλαδή, περιμένω δύναμη, πάθο, ξύλο και χαμηλό σκορ. Έτσι, γιατί έτσι μπορεί να το πάει ο Άρης. Έχουν πάει και τα περισσότερα παιχνίδια των ομάδων τα τελευταία χρόνια. Έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει να το πάει ο Άρης για να το κερδίσει. Δεν μπορεί να πάει ψηλά στο σκορ ο Άρης, το ξέρουμε αυτό. Ο Τσαρλί σε ένα τέτοιο παιχνίδι είναι σημαντικό παράγοντα για τον Άρη. Έτσι, γιατί εγώ. Περιφερειακά τον Άρη δεν τον έχω εμπιστοσύνη, γιατί τη μία παίζει ο Αθηναίου, την άλλη παίζει ο Μποχωρίδης. Η συνιστός η οποία είναι σταθερή είναι ο Τσαϊρέλης φέτος τον Άρη. Ναι. Έτσι. Είναι ο παίκτης που ξέρει ότι θα σε κάνει αυτή τη δουλειά, θα σου πάρει αυτά τα rebound, αυτούς τους πόντους. Είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει το ένασμα για ένα σερί. Είναι σημαντικό κλειδί. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι αύριο η μονομαχία, αν θέλει, Τσαϊρέλη Μαργαρίτη σε πρώτη φάση είναι πολύ σημαντική. Και ναι, για τη φθορά τη μεταξύ του. Έτσι και τι ζημιά μπορεί να κάνει ένα στον άλλον. Κοίτα. Μαργαρίζω και τόσο επιθετικά. Ναι, ναι, okay. Έτσι. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στο αυριανό ντέρμπι
είναι το ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει 12 παίχτες που ανά πάσα στιγμή μπορείς να τραβήξεις ένα από τον ΠΑΟΚ και να βάλεις μέσα, γιατί δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Οπότε έχει μία δωδεκάδα μάχημων 12 παιχτών, ναι, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν πούμε παράδειγμα ότι ο Τσόχλας είναι 12ος, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μια κατάσταση που έχει το Τσόχλα 12ο παίχτη. Να το πω έτσι. Σωστό. Δεν το λέω ότι ο Απόλλων Τσόχλας είναι 12ο παίχτη, απλά το τελευταίο καιρό έτσι, παίζει ελάχιστα, ναι, δεν παίζει καθόλου. Γι' αυτό το λέω. Οπότε αυτό το κομμάτι του αγώνα, σε ένα παιχνίδι με πολλά φάουλ, για παράδειγμα, θα χρειαστεί, μπορεί να παίξει ρόλο. Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε πολύ, πολύ ξύλο, πολύ επαφή, πολύ τέλος πάντων καταπώνηση σε άμυνα και επίθεση, πάλι και αυτό μπορεί να παίξει, ναι, ρόλο. Έτσι. Αν και στα 40 λεπτά είναι λίγο ένα θέμα. Τα φάουλ είναι θέμα που ανέφερες. Αυτό ακριβώς. Αν δηλαδή αύριο το παιχνίδι η επαφή σφυρίζεται εύκολα, που συνήθως γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, ναι, δεν σφυρίζεται το ίδιο εύκολα στις έδρες των δύο ομάδων, μπορεί να παίξει ρόλο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Έτσι. Όπως λες για τον Τσαϊρέλη, που είναι παράγοντας επιθετικός για τον Άρη, γιατί έχει μια σταθερότητα. Έτσι ισχύει για τον ΠΑΟΚ και για τον Γκος. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το τελευταίο καιρό εξαρτάται πάρα πολύ από τον Γκος. Κάτι το οποίο κάποιες φορές είναι καλό, κάποιες φορές είναι κακό. Γιατί ο Αμερικανός είναι ένας παίχτης που έχει πολύ, πολύ ποιότητα για αυτό το επίπεδο. Αλλά όταν είναι στο παρκέ 28, 29, 30, 32 λεπτά και οι περισσότερες επιθετικές αποφάσεις είναι από αυτόν, δεν μπορεί πάντα να είναι σωστές. Έτσι, δεν μπορεί πάντα να είναι σωστές. Είναι ένα στοιχείο και ο Γκος, ναι. Το, ναι, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Άρης και πώς όλο αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργία του ΠΑΟΚ. Γιατί όπως συμφωνώ σε εγώ βάζω ένα ευρώ ότι το ζευγάρι θα είναι Μούρτος Γκος αύριο. Λογικά, ναι. Έτσι, γιατί ο Μούρτος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Άρη σε αυτό το ένας εναντίον ενός. Και εγώ νομίζω ότι ταιριάζει και με τον Γκος στη λογική ότι ο Μούρτος είναι πιο ψηλό παιδί, πιο μακριά χέρια. Οπότε μπορεί να χαλάσει το πεδίο του Γκος. Είτε αυτό είναι, ναι, σε δημιουργία για τον συμπαίκτη, είτε αυτό είναι σε εκτέλεση δική του. Κοίτα, ο Άρης δεν έχει πολλές καλώς ή κακώς αμυντικές επιλογές στην περιφέρεια. Δηλαδή είναι ο Μούρτος και ο Πουγιανίτης. Εγώ θεωρώ ότι οι άλλοι. Και ο Μπέλ. Εντάξει, και ο Μπέλ παίζει καλή άμυνα. Οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μποχωρίδης, ο Αθηναίου, ο Φιόνης, δεν είναι στα βασικά τους ατού το η άμυνα. Ναι. Έτσι, δηλαδή να τους πεις ότι θα τους καλύψω και να βάλουν ένα αντίπαλο, να τον βάλουν κάτω και να του χαλάσουν το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό και πάλι πάω στα φάουλ που λες. Δηλαδή, αν το παιχνίδι είναι σκληρό, είναι δυνατό και πάει πολύ στην επαφή, που λογικά εκεί λέμε ότι θα πάει. Πώς θα σφυρίζει η επαφή, η τριάδα, να πούμε λίγο για την τριάδα. Που εντάξει, το άκουσμά της ομολογουμένως στον Άρη κυρίως έβαλε λίγο έτσι ένα κρύο υδρότα. Έτσι, Αναστόπουλος, Ανδρικόπουλος και Τζαφλέρης. Ναι. Δηλαδή, ο Ανδρικόπουλος ήταν στον αγώνα του Άρη με το Λαύριο. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είχε ένα θέμα ο Άρης με τον Ανδρικόπουλο. Γενικά και με τον Αναστόπουλο έχει, βέβαια. Εντάξει, για άλλους λόγους με τον Αναστόπουλο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς. Εντάξει, ελπίζω να είναι η διαιτησία καλή αύριο. Έτσι, παρότι έχουμε δει ότι γενικά στην Α1 δεν έχουμε καλές διαιτησίες. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν έχουμε καλό επίπεδο διαιτησίας. Δεν έχουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που έγινε προχθές με τον Γιαννάκη. Γιατί και αυτό είναι ένα ρεπορτάζ με τον Γιαννάκη, ο οποίος τιμωρήθηκε με επίπληξη, που απολογήθηκε στον αθλητικό δικαστή του ΣΑΚΕ. Τώρα αυτό τώρα που τον απέβαλαν οι διαιτητές προχθές, δηλαδή ο Πιλοίδης τώρα. Ο Πιλοίδης. Ρε Πιλοίδη, ρε φίλε Πιλοίδη. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να σφυρίζεις ακόμα Α1. Ναι, εγώ άκου να δεις. Εγώ δεν θα εξετάσω, γιατί διάβασα πολλά στο διαδίκτυο. Δεν θα εξετάσω ποιος είναι ο Γιαννάκης. Ότι είναι ο προπαίκτης αυτός, ο Δράκος, ο προπονητής εθνικής. Όχι, όχι. Τα αφήνω όλα στην άκρη. Πες ότι είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι και είναι ο Παν. Γιαννάκοβιτς στον πάγκο, προπονητής της Παρτιζάν, ας πούμε, είναι δυνατόν να σου πει, να πει ο προπονητής Γκάντ ή κάτι τέτοιο και να του δώσει τεχνική πυρηνική και αποβολή για αυτό που είπα, ας πούμε, που έκανε το σταυρό του άνθρωπος και τον τροπήσουν, εντάξει, είναι κάτι που λέγεται στο γήπεδο, δηλαδή μην τα λάθουμε τώρα.
Και είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί, είναι το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Έτσι. Όταν είναι δεύτερη τεχνική ποινή, εάν δεν ξεφύγει εντελώς πια. Και 5 δευτερόλεπτα από το τέλος του ημιχρόνου, μπορείς να τα αφήσεις να ηρεμήσει μετά η κατάσταση, να σου διαμαρτυρηθεί το ημίχρονο, έτσι να ηρεμήσει και εσύ, να ηρεμήσει και το παιδί. Μπορεί να τον αποβάλει τώρα 5 δευτερόλεπτα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Εντάξει, πολλοί λένε ότι υπάρχει πολεμική κατά του Γιάννακη. Το γνωστό είναι ότι η Ομοσπονδία Βασιλακών του Γιάννακη δεν τα πάει καλά για χρόνια. Εδώ και χρόνια δεν τα πάνε καλά. Το ξέρουμε αυτό. Ότι ο Βασιλακόπουλος κρατάει μανιάτικο στο Γιαννάκη. Για τότε που πήγε στον Ολυμπιακό. Έτσι, παρά τις επιτυχίες. Αλλά. Εντάξει. Δηλαδή νομίζω ότι είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κακό επίπεδο διαιτησίας που έχουμε. Ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Αυτό, είναι αυτό που λες. Άλλο το γράμμα και άλλο το πνεύμα. Δηλαδή. Δηλαδή για να τον αποβάλει τον άλλον θα πρέπει να είναι κάτι πολύ. Ναι. Να ξεφύγει από τα όρια για να πει. Ποιο είναι το μεγάλο λάθος πιστεύω της διαιτησίας στην Ελλάδα. Ότι ξεκινάς με πνεύμα του νόμου. Δηλαδή εντάξει, την επαφή δεν τη δίνω τόσο πολύ. Αφήνω λίγο το παιχνίδι. Κάνω. Και ξαφνικά εκεί το πουθενά γυρνάς στο γράμμα. Ναι. Και στο γράμμα, ας πούμε, επαφή στο χέρι, φάουλ. Κάτσε ρε φίλε. Δεν μπορείς να αλλάζεις το παιχνίδι και τη λογική της διαιτησίας σε ένα παιχνίδι μέσα από τη μία, από το ένα δεκάλεπτο στο άλλο. Mm-hmm. Ή θα πας αυστηρά με το γράμμα και οτιδήποτε σκληρό κατευθείαν. Ξέρω κάτι αθλητικό. Διαμαρτυρία, τεχνική ποινή. Για να δώσεις ένα μήνυμα σε όλους, μην μιλάει κανείς. Έτσι, ή το πας με το πνεύμα που αφήνεις το άθλημα να εξελίσσεται, το παιχνίδι να εξελίσσεται και αναλόγως σφυρίζεις. Mm-hmm. Δεν σφυρίζεις όμως και την παραμικρή επαφή, ας πούμε, ή το παραμικρό διαμαρτυρία τη δεώσεις τεχνική ποινή. Mm-hmm. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα αυτό μπερδεύουν οι διαιτητές. Ξεκινάνε με αυτό και ξαφνικά μετά το αλλάζουν. Και ο παίχτης, όταν παίζει μια άμυνα συγκεκριμένη στο πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή πες ότι αύριο ξεκινάει το παιχνίδι και παίζει μια άμυνα ο Μαργαρίτης. Ξέρω ότι μπορεί να πάει δυναμικά στον αντίπαλο. Θα παίζει, ας πούμε, αυτό που όταν ο παίχτης ο ψηλός παίρνει πλάτη για να μπει στα μέσα, που χτυπάει ο αμυντικός με το στήθος πρέπει να τον κρατήσει εκτός. Ναι. Έτσι. Αν αυτό, στο πρώτο του δώσει φάουλ, το επόμενο δεν θα παίξει έτσι άμυνα. Ναι. Αλλά άμα δεν το δώσει το πρώτο, που ουσιαστικά είναι στο πνεύμα του κανονισμού, ναι, ότι τα αφήνει δύναμη, δεν είναι κάτι κανονικό, βάζει και δύναμη ένα, δύναμη άλλο. Okay. Έτσι. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Και το δει ο Μαργαρίτης και το συνεχίζει και το κάνει. Στο δεύτερο μάτι δεν το χρεώνει όμω με το γράμμα φάουλ. Ναι. Θα το κάνει μία, δύο, τρία φόρια σας. Ναι. Καλά σε όλο το παιχνίδι κατευθείαν. Έτσι. Και μπερδεύεις και τους παίχτες. Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι διαιτητές. Να μαζεύονται πριν. Έτσι. Γι' αυτό ίσως καλό είναι να βάζουν τριάδες που παίζουν πολύ καιρό μαζί. Μην έχουμε αυτή την αλλαγή, την αλλαγή, την αλλαγή. Τι μαζεύονται τριάδες, φίλε, για να κάνουν καλά. Καλά, θα μου πεις, ναι, το εντάξει, εσύ που λέει, ζητάς, φίλε. Το κομμάτι της ενισχύσης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Τέλος πάντων. Πλάκα μια αναφορά γενική στη διαιτησία. Δεν λέμε ότι αύριο θεωρούμε ότι δεν θα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το αφήσει. Θα μου πει τώρα ένα ντέρμπι είναι κρίσιμο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Η διαιτησία πάντα είναι ένα αφιλεγόμενο κομμάτι. Ναι. Έτσι, εδώ βέβαια φροντίζουμε να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι με τη διαιτησία. Δεν γλύφουμε κανέναν, ούτε θα αεροποιήσουμε και καταστάσεις και ούτε θα τι θα ακούσει το αυτάκι του καθενός. Mm-hmm. Έτσι. Εδώ, άμα αδικηθεί μια ομάδα, το πούμε. Αν αδικηθεί άλλα, το πούμε. Εγώ, ας πούμε, το γυμναστικό που λένε, δεν θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Άρης από τη διαιτησία σε τέτοιο βαθμό. Ναι, απαράδεκτη το σύρμα για το Γιαννάκη. Απαράδεκτο. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι αδικήθηκε τόσο πολύ ο Άρης. Στο καθαρά αγωνιστικό μιλάω. Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, απίθανα φάουλ στον Άρη οτιδήποτε. Ο Άρης το χάσε το μάτσο. Όταν, γιατί πρέπει να κυνηγήσει του 16 και του 17 πόντου από το πρώτο ημίχρονο. Που ούτε και στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι αμάν αμάν δείτε τι καλά λάθη γίναν. Ξαναλέω, το θέμα του Γιαννάκη είναι απαράδεκτο και πρέπει να τιμωρηθούν οι διαιτητές. Καλά. Πρέπει να τιμωρηθούνε. Γιατί δεν μπορεί τώρα να κάνει ο άλλος σταυρό να το χρεώνει τεχνική ποινή. Καλά. Είτε πιστεύεις είτε όχι. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ας δούμε πώς θα είναι το ντέρμπι αύριο στο αγωνιστικό και τα γύρω-γύρω θα φανούν την ώρα του αγώνα. Το παιχνίδι να πούμε. Έτσι. Θα φανούν την ώρα του αγώνα το τι μπορεί να είναι όλο αυτό το γύρω-γύρω. Σωστό. Το γύρω-γύρω κομμάτι. Απλά για να κλείσουμε λίγο το τέτοιο, να πω για μια κουβέντα. Εγώ το διοικητικό του Άρη. Εντάξει, πάγω δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό δεν σου είπα το λόγο, είναι ηρεμία στον πόλεμο. Όχι, δεν είναι καθαρά το αγωνιστικό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι θα είναι και στο γήπεδο αύριο και ο Γουλιέλμος. Δεν περιμένω να κάνει κάποια δήλωση, αλλά απλά θα είναι στο γήπεδο. Γενικά υπάρχει μια επικοινωνία όλων των παραγόντων και εμείς οργανωμένους να μην γίνει το παραμικρό, να υπάρχει περιφρούρηση, να μην πεταχτεί το οτιδήποτε. Να αποφυλαχτεί η έδρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί αυτό επισημαίνουν όλοι ότι η συνέχεια δεν τελειώνει αυτό το πρωτάθλημα, ότι υπάρχει συνέχεια. Αυτό που είπαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν θα υπάρξει φάκελος στην Επιτροπή, γιατί είναι άλλα που τρέχουν
δεν θα υπάρξει φάκελος. Οπότε αυτό το θέμα με τη μεταβίβαση πάει. Γιατί πρέπει πρώτα να πετοχοποιηθεί το δάνειο του Λάσκαρη προς την ΚΑΕ Άρης και να γίνει όλη η δικασία που αναφέρεται την περίμενη εβδομάδα. Έτσι να μετοχοποιηθεί, να τα βάλει, δηλαδή με αύξηση του κεφαλαίου να τα βάλει, να δώσει μετά τις μετοχές με ένα ευρώ και οι επόμενοι που θα πάρουν να κάνουν μείωση της αξίας της συμμετοχής, να πέσει το μετοχικό κεφάλαιο δηλαδή σε ποσό, έτσι και να πάρουν την ομάδα και να είναι τελείως διαφορετικά. Αυτά βέβαια όλα να πω ότι λέτε ότι προκαλούν λίγο κνευρισμό γενικότερα. Και εγώ θα πω κάτι που το είπα για την περασμένη εβδομάδα. Εγώ περιμένω άμεσα από την πλευρά του κύριου Γουλιέλμου ή από την πλευρά του κύριου Καπάζογλου, κυρίως όμως από την πλευρά του κύριου Γουλιέλμου, να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Να μιλήσει ανοιχτά προς τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό. Για την άποψή μου. Τι κρυφό. Περιμένουμε ο Λάσκας να μετοχοποιήσει τα χρήματα και θα δώσει την ομάδα. Και θα πάει ο φάκελος στην επιτροπή. Να μιλήσει στον κόσμο. Ήδη γενικά δεν άρεσε το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε γρήγορα όπως έπρεπε τον ερασιτέχνη. Πρέπει να μιλήσουν ανοιχτά στον κόσμο. Ποιοι είναι από πίσω. Ποιο είναι το πλάνο του. Ξεκάθαρα. Αυτά έχει πέσει τόσο καιρό και ακόμα ναι, δεν μπορώ κάτι επίσημο και ναι και αυτά. Τι είναι αυτά. Ή το έχει τελειώσει το θέμα ή δεν το έχει τελειώσει. Πού κολλάει το θέμα. Η Λάσκαρης υπάρχει. Έχει ακόμα τέτοιο στην ομάδα. Έχει ισχύει στην ομάδα. Λάσκαρης, βέβαια, ο οποίος ο Μάνος Λάσκαρης ανέβασε στο. Σε πώς τα λένε. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι ανέβασε μια ωραία φωτογραφία, χαβαλέ. Τζελτζελέ, εκεί θα πάμε, όλα καλά. Θα πάρω και τον Νίκο μαζί μου να πάμε εκεί να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Εντάξει, ο καθένας στην κουσμάρα μας. Και από ό,τι ενημερώθηκα, βέβαια, γιατί το αγαπημένο μου topic, ξέρεις ποιο είναι. Ένα από τα αγαπημένα μου topic. Για πες. Έτσι, τα λεφτά από την Τουρκία. Το άλλο που ενημερώθηκα, δηλαδή. Και θα το πω και θα κλείσουμε αυτό. Ναι, δεν το ξεχνάω, ρε φίλε. Γιατί ενημερώθηκα ότι ο Έλληνας μεσολαβητής της ιστορίας ανέβασε ένα ποστάρισμα υπέρ του κόμματος του Ερντογκάν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτού που χαιρετίζει τα αδέλφια του στη Θράκη, που θέλει να πάρει τα νησιά, που έχουμε δύο φαντάρους εγμαλώτους. Δηλαδή, και ξέρεις που το καταρρίξω. Με γεια του, με χαρά του, ρε φίλε. Ας έχει ό,τι πολιτικά πιστεύω θέλει. Θέλεις να είσαι Ερντογκάν, Ερντογκάν, ό,τι θέλεις. Αλλά ρε φίλε, πού έπεσε πάλι ο κόσμος. Τι λούμπα πάτησε πάλι ο κόσμος του Άρε. Με τις λίρες από την Τουρκία και τα λεφτά και έρχονται συμφωνίες τεράστιες. Και ο τάδε εκπρόσωπος του Άρη στην Νοτιοανατολική Ασία, ο τάδε εκπρόσωπος του Άρη στην Κεντροδυτική Ευρώπη, ο τάδε εκπρόσωπος του Άρη, ξέρω εγώ, στο Σελήνη. Και έρχονται τα λεφτά και οι χορηγίες και τα τσουβάλια και τα έτσι και αυτά. Και να δω ο Αλφα Σίγμα εκεί, η καινούργια διοίκηση θα ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα δακτυλιδάκια που έχουν το σήμα του Άρη. Που κάποιοι κερδίζουν λεφτά από αυτό, τα δακτυλιδάκια. Δεν έχουν τίποτα άλλο, το σήμα του Άρη έχουν τα δαχτυλίδια. Θα ασχοληθεί κανείς από την κοινωνική διοίκηση. Ή από τον μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούν ήδη. Και να μας πούν τελικά αν έχει συμφωνήσει ο Λάσκαρης με τον συγκεκριμένο Τούρκο για να βγάλουν τα δαχτυλιδάκια με το σήμα του Άρη. Εντάξει, δηλαδή αυτό το θέμα θα το συνεχίσει αυτό το θέμα. To be continued. Θα το κρατάω, φίλε, ναι, ξέρεις γιατί, το ξαναείπα και το έχω πει και στον κόσμο. Δεν μ' άρεσε το υφάγιο ορισμένων τότε. Το υφάκι δεν μ' άρεσε. Εμείς εδώ στην εκπομπή δεν βγάλαμε ποτέ το συγκεκριμένο θέμα, δεν δώσαμε βήμα σε κανέναν, γιατί προσωπικά και το ζητούσαμε τον Νίκο, θεωρήσαμε ότι το θέμα μύριζε από την αρχή, από πολλές απόψεις. Δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας ή τίποτα. Έτσι. Καθόλου. Και τότε τα λέγαμε. Τα θέματα. Η λεζάντα που θέλω να κάνω. Έτσι. Δεν θέλαμε. Φέρε χρήμα να σε κάνουμε λεζάντα. Τσάμπα λεζάντα με το θα και το θα και έρχονται. Όχι. Τουλάχιστον από εδώ. Έτσι. Εμείς τους άλλους δεν κερδίζουμε τίποτα. Εμείς έχουμε τους χορηγούς μας, τη συμφωνία μας εδώ. Αλλά λεζάντα με το θα έρθω και θα κάνω και ανοίγω μαγαζί εδώ και έχω τα λεφτά την Τουρκία και ξέρω εγώ και θα τους δείξω εγώ τους τάδε τους δημοσιογράφους. Όχι. Όχι. Ας φροντίσει ο κόσμος του Άρη και το λέω για όλους τους φιλάδους, είτε τον Μπάουκ, είτε τον Άρη, τον Ηρακλή, οποιοδήποτε. Ναι. Να σταματήσει λοιπόν να πιστεύει οποιοδήποτε υποσχεθεί καδρεφτάκια. Να το πω έτσι, καδρεφτάκια, γιατί αυτό υποσχέθηκαν οι κύριοι. Καδρεφτάκια. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι. Δεν μας μείνει και πολύ, είναι η αλήθεια. Επιστρέφουμε για να κάνουμε και μια αναφορά σε ό,τι άλλο υπάρχει. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Έχει και αγωνιστική στην Ευρωλίγκα σήμερα. Δεν κάναμε αναφορά.
Πιάσαμε λίγο την κουβέντα με τον Μανώλη τον Παπαμακάριο, είπαμε λίγο τα του Άρης ΠΑΟΚ. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 87-73 σε παιχνίδι που έχει ολοκληρωθεί έτσι. Τη Μακάμπη, παιχνίδι που ξεκίνησε 8 παρατέταρτο. Το Ζαλγκίρις Αρμάνι είναι στο 73-60. Δύο λεπτά με το τέλος, οπότε νίκη λογικά και για τη Ζαλγκίρις. Είναι σε εξέλιξη τον Παναθηναϊκό Ερυθρός Αστέρας που είναι στο 33-20. Έτσι είναι 13 για τον Παναθηναϊκό. Και είναι επίσης το 22-21 το Βαλένθια Ρεάλ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι τα σημερινά παιχνίδια. Είναι εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Αύριο έχει ΣΕΚΑ Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα μάλλον λίγο ξεκαθαρίζουν, κυρίως για τον Παναθηναϊκό που ήταν ερωτηματικό. Στη λογική ότι κερδίζει και σήμερα. Εκείνη η νίκη που έκανε στην έδρα της Μάλαγα μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν την είχε, μπορεί να κινδύνευε ακόμα και για την παρουσία του στα play-off. Τώρα που την έχει, η Μακάμπη έχασε από τη Φενέρμπαχτσε σήμερα, οπότε έμεινε στις 14 νίκες. Ο Παναθηναϊκός πριν το σημερινό παιχνίδι είχε 15. 14 έχει η Μπασκόνια, η οποία παίζει αύριο. Κάτσε εδώ, θα πει την Μπασκόνια αύριο. Υποδέχεται την Μπάμπερκ, οπότε είναι πιθανό να πάει στις 14. Αλλά αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα, πάει στις 16 νομίζω. Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στο Τελαβίβ πηγαίνει και παίζει με την Μακάμπη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει και μαθηματικά το κομμάτι της εξασφάλισης του πλεονεκτήματος έδρας, αλλά ο Ολυμπιακός που πριν το αυριανό παιχνίδι με τη ΤΣΣΚΑ έχει 18 νίκες, από την πέμπτη θέση που είναι η Χίμκι έχει 3 νίκες διαφορά. Οπότε νομίζω είναι λίγο τυπικό αυτό το κομμάτι του Ολυμπιακού μέχρι να τελειώσει και το μαθηματικό. Αυτά μετά της Ευρωλίγκα, γιατί έχει παιχνίδια σήμερα, γενικά όλη η εβδομάδα είναι γεμάτη μάτς στις διοργανώσεις της Ευρωλίγκα, έτσι, γιατί η Champions League έχει ξανά την άλλη εβδομάδα και με το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ. Για πάμε τώρα λίγο τι γίνεται με March Madness. Εντάξει, τώρα βλέπω εδώ tweet του Μπαράκ Ομπάμα. Έτσι, που είναι μπασκετάκι άρρωστο. Έτσι, του Μπαράκ Ομπάμα. Γενικά στην Αμερική το έχουν αυτό, να έχουν τα μπράγκετ από νωρίς να σημειώνουν πώς θα πάει μέχρι το τέλος για να δουν αν έχουν συμφωνήσει. Ας πούμε, να τα βρουν, κατάλαβες. Και αυτή η ιστορία που λέγαμε πριν με το Λαϊόλα από το Σικάγο, το κολέγιο. Η Sister Jane, η οποία έκανε το φετινό μπράγκετ και το Λαϊόλα το έχει να αποκλείεται. Έτσι, αλλά αυτοί περάσανε. Τώρα έχουμε φτάσει, είμαστε στο τέλος πάμε, δηλαδή σιγά σιγά πάμε στους τελικούς των περιφερειών για να βγουν οι ομάδες για το Final Four. Έτσι, το Sweet 16 βρίσκεται ουσιαστικά σε εξέλιξη. Φέτος που γίνεται το Final Four, θυμόμαστε. Το Final Four γίνεται στο Σαν Αντώνιο. Όπως στο Άλαμο Ντόμ, μάλλον. Δεν ξέρω. 40 κάτι χιλιάδες χωράει, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, βέβαια επίσης ένα χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλά παιχνίδια έχουν τελειώσει στο shoot. Στο shoot δηλαδή, άμα μπεις να δεις, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που έχουν τελειώσει στο shoot στην εκπνοή. Ναι. Και είναι αυτό ακόμα περισσότερο, δηλαδή βγάζει την τρέλα του τέτοιου, του SCA. Να πούμε καταρχήν αυτό που λέγαμε για το 135-0, το 1 με το 16 ας πούμε, που ποτέ δεν είχε χάσει το 1. Την πάτησε το Virginia, το οποίο έχασε από το UMBC. Με 74-54 κιόλας περίπατο. Και ήταν η πρώτη νίκη ομάδας του νούμερο 16 επί ομάδας νούμερο 1 στο μπράγκετ. Μετά από 135-0. 135-0, δηλαδή ήταν ξύλο. Έτσι και έσπασε φέτος. Βέβαια το UMBC, το οποίο αποκλείστηκε στον επόμενο γύρο, το Kansas State, έχασε με 43-50. Τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται. Έχουμε στην είμαστε στην South, έτσι στην περιφέρεια, πάμε λίγο να δούμε που ο ένας, να το πω, ημιτελικό ουσιαστικά, έτσι μάλλον προημιτελικός, μάλλον όχι, ημιτελικός στη South είναι το Kansas State με το Kentucky, και ο άλλος είναι το αγαπημένο μας Loyola Chicago με την Nevada. Έτσι το Loyola, το οποίο απέκλεισε στην αρχή το Miami, Florida και το Tennessee, 63-62 στην εκπνοή. Sister Jane, η οποία είπαμε έχει γίνει, εντάξει, πιο κάτω φυσιογνωμία, 98 χρονών είναι η συγκεκριμένη, η οποία κάνει προσευχή όπως είπαμε και δίνει και οδηγίες, κάνει ανάλυση μπασκετική. Δεν ξέρω εγώ, λέει, Θεέ μου, βοήθα το Λαϊόλα να κερδίσει, να πάρουμε τα rebound, να παίξουμε καλή post defense, το πικερό να βγει καλά, ξέρω εγώ για αυτά. Έτσι και το είδα το σκηνικό, είναι όλοι παίχτες,
κρατάνε, ξέρω εγώ, και είναι αυτοί εκεί πέρα και άσε ότι να σπάζω το λιπέκ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Ξέρεις, και είναι η όμορφη ιστορία που θα στοιχειώσει για πάντα αυτή την March Madness τη φετινή. Έτσι, η Sister Jane, ας πούμε, όσα χρόνια και περάσουν, θα γίνουμε 70, θα μπαίνουμε στο NCAA.com και θα βλέπουμε ιστορία, κείμενο για τη Sister Jane. Έτσι, το Λαϊό λοιπόν παίζει με τον Νεβάδα, αυτό είναι οι δύο ημιτελικοί στη South. Στην East έχουμε το Villanova, το οποίο είναι νούμερο 1. Έτσι παίζει με την West Virginia. Είναι και το φαβορί το Villanova θεωρητικά. Θεωρητικά ναι, θεωρητικά ναι. Okay. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε πολύ δυνατό ημιτελικό, το νούμερο 2 με το νούμερο 3, το Texas Tech το 3, με το Purdue που ήταν το 2. Μάλιστα. Έτσι από αυτή την... από την East περιφέρεια. Texas Tech, το οποίο απέκλεισε Florida από ό,τι βλέπω. Texas Tech, ναι, απέκλεισε τη Florida 69-66, εδώ δες τώρα, δηλαδή στο shoot. Και το Purdue που απέκλεισε τον Butler με 73-76. Μάλιστα. Δηλαδή και εδώ είναι συνέχεια στο shoot η φάση. Εδώ δηλαδή στην East πήγαν φυσιολογικά τα πράγματα. Δηλαδή το Villanova το 1, West Virginia το 5, το 3 και το 2. Απ' την άλλη πλευρά, το Loyola Chicago ήταν το νούμερο 11, το Nevada είναι το νούμερο 7, απέκλεισε το 2 τον Cincinnati στον προηγούμενο γύρο. Και βέβαια από στον άλλο τελικό το Kansas State ήταν το 9, το Kentucky και το 5. Έτσι δηλαδή το είδαμε το 1, το 1, το 2, το 3, το 4 δεν έχουν αποκλειστεί όλα. Είναι δηλαδή το bracket των εκπλήξεων αυτό τη South. Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στις άλλες δύο, στη West και στη Midwest. Λοιπόν, εδώ στη Midwest, στην West, συγγνώμη, που γίνεται στο Los Angeles οι αγώνες. Στον έναν, ας το πούμε έτσι, ημιτελικό, παίζει το Florida State με τον Gonzaga. Έτσι, το Florida State το νούμερο 9, το Gonzaga το νούμερο 4. Και στον άλλο ημιτελικό έχουμε το Michigan που ήταν το νούμερο 3, με το Texas AM που ήταν το νούμερο 7. Έτσι. Το Texas το οποίο απέκλεισε την North Carolina, Star Hills, με 86-65. Και αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη και αυτό. Και η έκταση του σκορ. Έτσι, πολύ μεγάλη έκπληξη. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο Instagram που λέγεται Crying Jordan Face και έχει μια φωτογραφία που του κολλάει παντού. Είναι με εκείνη τη φάτσα του Jordan που κλαίει. Και στο North Carolina καταλαβαίνεις ότι έπεσε το πανηγύρι γιατί. Απίθανο. Και από εκεί. Απίθανο πράγμα. Το κολλάει παντού, έτσι. Σε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ωραία, αλλά με το North Carolina έγινε μεγάλο πανηγύρι γιατί. Καλά, λογικό. Είναι και από εκεί. Λογικό. Λοιπόν, και στη Midwest έχουμε το νούμερο 1 που είναι το Kansas. Παίζει με το. Νούμερο 5 που είναι το Clemson. Το Kansas το οποίο απέκλεισε το Seton Hall του Νίκου Γκάλη στον προηγούμενο γύρο. Επικράτησε με 83-79. Το Seton Hall ήταν το 8. Κάτσε λίγο να δούμε. Αυτά πότε παίζουνε. Κάτσε λίγο γιατί σήμερα. 23 παίζουν. 22-23 είναι αυτά τα παιχνίδια. Έβλεπα λίγο πρόγραμμα NBA σήμερα και είδα ότι έχει 4,5 ώρα Blazers με Rockets. 22-23 αλλά... Μαρτίου είναι αυτά. Αυτό το Syracuse Duke τώρα, ας πούμε, είναι κλασικό παιχνίδι κολεγιακού πρωταθλήματος. Ναι. Και το Seton Hall έχει να περάσει πάρα πολλά χρόνια να παίξει ούτε να περάσει. Δηλαδή καμία 25 χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι ο ένας ημιτελικός στη Midwest. Τον άλλο τον είπες. Το Duke, το νούμερο 2 από τη Midwest, παίζει με το Syracuse που είναι το νούμερο 11. Ναι, βέβαια. Έτσι, το Duke, το οποίο δεν είχε ιδιαίτερα θέματα από ό,τι βλέπω εδώ, κέρδισε στον πρώτο γύρο την Iona με 89-67. Στο δεύτερο γύρο κέρδισε το Rhode Island με 87-62. Και τώρα παίζει με τη Syracuse. Έτσι. Βλέπω εδώ Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Πέμπτη προς Παρασκευή και Παρασκευή προς Σάββατο. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ. Εδώ να πούμε ότι τώρα τι γίνεται. Αυτά όλα τα παιχνίδια που είπαμε με ημιτελική, οι νικητές παίζουν τελικό περιφέρειας. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα ο νικητής Syracuse Duke παίζει με τον νικητή Kansas Clemson, παίζει τελικό Midwest. Στο τελικό του Midwest που είναι στις 25 Μαρτίου, ο νικητής πάει στο Final Four. Έτσι δηλαδή είναι η ημιτελική περιφέρεια, αλλά ουσιαστικά είναι προημιτελική αυτά τα παιχνίδια. Έτσι έχουμε φτάσει δηλαδή στο τελευταίο. Το Champions, το οποίο, το Final Four, το οποίο είναι 31 Μαρτίου, 2 Απριλίου τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Η ημιτελική 31, ο τελικός 2 Απριλίου. Έτσι. Γίνεται ο κακός χαμός πραγματικά, δηλαδή έχω δει κάποια παιχνίδια ή έχω δει και στιγμιότυπα εκτεταμένα από τα μάτς. Πραγματικά. Καταρχάς μιλάμε για γήπεδα που έχουν 20.000 κόσμο. Πολύ κόσμος, πολύ φανατικός κόσμος, δηλαδή πάει σε Ευρώπη στυλ. Γιατί ναι, εκεί είναι έδρες, δεν είναι NBA. Ναι, εκεί είναι έδρα. Είναι έδρα τα. Ναι, δεν είναι δηλαδή τώρα defense. Καλά, δεν είναι και. Εντάξει, τώρα δεν είναι και Αλεξάνδριο.
Okay. Αν τέλος πάντων δεν είναι NBA, αλλά, με το popcorn. Ναι, δεν είναι τώρα defense και defense, δηλαδή ναι. Έχει και κανένα, ξέρεις. Πέθηκε κανένα πινελίκι, ρε παιδί μου. Κανένα πινελίκι, ας πούμε. Ναι. Ξέρω εγώ, ή... Δηλαδή, μάλλον τώρα σε πιο κολέγιο που τώρα... το κάνουν χρόνια, που πίσω από την μπασκέτα που κάνουν εκπλήξεις. Το έχεις δει αυτό? Μπα, όχι. Είναι ένα κολέγιο, ναι. Το οποίο το έχουν καθαιρώσει εδώ και χρόνια. Πίσω από την μπασκέτα που σουτάρουν βολές σε μια ομάδα, έχουν ένα σαν... ένα πανί, ναι. Σαν αυλαία, το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Και όταν πάνε να βάλει κάποιε βολέ, σκίζονται το πανί και κάνουν από πίσω κάποια. Κάτι, κάτι, ένα σκέτσι. Ναι. Ναι, δηλαδή κάποιο είναι τιμό γορίλα, κάποιο είναι τιμό βίκινγκ. Κάποιο είναι, ξέρω εγώ, πλαδαρό, τυπάει την κοιλιά του. Ναι. Κάποιε κοπέλε οι οποίε είναι μαμαγιό. Και έγινε μια έρευνα που έλεγε ότι όταν, από τότε που το ξεκίνησα να το κάνουν αυτό, τα ποσοστά των αντιπάλων παίζανε κατά 35% στι βολέ. Και γίνεται ο κακό χαμό, δηλαδή τώρα φιγούρε. Απίστευτες που είναι εκεί πέρα. Αυτά είναι τα ωραία του NCAA, ας πούμε, γιατί είναι φοιτητές, γιατί είναι πιτσιρικάρια. Εντάξει, τώρα δεν είναι NBA defense και defense. Ναι. Άσε που και στο NBA έχουμε δει έτσι, πολλά σκηνικά πολύ χοντρά. Έτσι. Mm-hmm. Τι να βρούμε τώρα, Indiana Detroit. Για τους μοιημένους καταλαβαίνουν τι εννοώ. Έτσι. Κερκίδα πάνω και παρενάγεις. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία τουρνουά. Είναι πολύ ωραία παιχνιδιά γιατί. Έχει κόσμο, έχουν ένταση. Δηλαδή, ένταση με την έννοια ότι υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν φωνές, είναι πιτσιρικάδες, έτσι. Πολλοί οι οποίοι, ας πούμε, προέρχονται και από οικονομικά δύσκολες περιοχές. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι όλοι, ας πούμε, στο Duke και στο, ξέρω εγώ, στο Kentucky ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Έτσι. Γενικά είναι δύσκολο και ξέρεις, είναι ότι όταν ήμασταν όλοι μαθητές. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα βέβαια το έχουμε αυτό. Έχουμε τους. Στου μαθητικού αγώνε που είναι λίγο τάξη ψηλό, τελευταία χρόνια ανέβηκαν. Παλιά δηλαδή την εποχή μου, πούμε, ήταν λίγο ψηλό. Άξι. Τραγικό. αλλά πάντω είναι επιχειρηματικά, θε να παίξει με το σχολείο σου, να κάνει κάτι. Εντάξει, σε επίπεδο κολεγίου πολλοί κλειδώνουν και θέσει. Ξέρει, πολλοί κλειδώνουν και θέσει είτε για draft είτε για Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Αν κερδίζει το κολεγίο μου, αρκετοί παίζουν θέσει στο draft με αυτή την παρουσία του εδώ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τρέι Γιάνγκ που λέγαμε. Διάβαζα τη δήλωσή του σήμερα ότι θα δηλώσει το καλοκαίρι. Θα δηλώσει τώρα αυτό. Ναι, αυτό διάβαζα. Που πολλοί τον παρομοιάζουν με τον Στεφ Κάρι στην όλη ιστορία. Ο Κλαχώμα, ας πούμε, ήταν ανέπαχτος στο πρώτο παιχνίδι στη τελική φάση NCAA. Mm-hmm. Καταλάβει, δηλαδή. Και αυτό πιστεύω ότι θα παίξει τον ρόλο του στο πώς θα τον πάρει μια ομάδα όταν βλέπω ότι. Συγγνώμη. Σε ένα τέτοιο τουρνουά δεν υπάρχει. Ναι. Και αυτό παίζει το ρόλο. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό με το NCAA νομίζω αξίζει να το παρακολουθεί κάποιος. Ειδικά τώρα που έχουμε πάει στο τελική ευθεία. Έτσι, εγώ θα δω στο πρόγραμμα το Λαϊόλα, θα το δω με την Νεβάδα. Θα μπει στο πρόγραμμα. Έτσι, γιατί θέλω Sister Jane να πάει μέχρι το Σαν Αντώνιο. Θέλω να τους δω. Έτσι, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει είναι και κανένα ψηλό μικρό κολέγιο. Δεν είναι δηλαδή κάτι αμάνα. Ναι, δεν είναι τι παραδοσιακέ δυνάμει που είναι πιο ξύρα και ουσιαστικά δεν μαζεύεται. Είναι ξύρο. Σταχτοπούτα φάση η κατάσταση. Έτσι. Και μ' αρέσει, σε όλε μα αρέσουν αυτέ οι. Ο μύθο του outsider ή τη σταχτοπούτα που λέμε αυτά αρέσει σε όλου. Εντάξει, δηλαδή. Καλό είναι να είσαι με του δυνατού, αλλά όταν είσαι με του αδύνατου, η επιτυχία αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα. Ομολογουμένω. Και αυτή είναι η τελική φάση λοιπόν, τελειώνουν τα παιχνίδια και εδώ και περιμένουμε το Final Four 31 με 2 Απριλίου το Final Four το οποίο θα γίνει στο Σαν Αντώνιο. Έτσι, άπαντες ασχολούνται τώρα με το NCAA, είδαμε το Μπαράκ Ομπάμα, παλιοί παίχτες μεγάλοι ασχολούνται με αυτά, ποιος θα πάει. Και ειδικά το τρίμερο που είναι το Final Four γίνεται... Έχουν τα κολέγια τους ξέρω εγώ και βάζουν είναι από τα πιο μεγάλα γεγονότα στην Αμερική ναι. Και αυτό. Έτσι, δηλαδή, πέντου Super Bowl δηλαδή, έτσι. Για να το πούμε. Έτσι ακριβώς, πραγματικά εντυπωσιακό. Είτε από Instagram και από Facebook γίνεται πραγματικά ένας κακός χαμός. Λοιπόν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού πηγαίνει προς το ημίχρονο, είναι μπροστά η γηπεδούχη. Στο μεταξύ δεν κάναμε αναφορά στην φοβερή πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, λίγο πρώτο κλείσουμε, ο οποίος, επειδή το είδα το βίντεο... Γιατί δεν κάναμε δύο αναφορές, αλλά ναι, πες αυτές. Το βίντεο που έστειλε ο Παναθηναϊκός είναι 39 λεπτών. Το DVD που έχει στείλει, ναι, και το έχει στείλει σε 11 χώρες, σε όλους τους επιτελείς των ομάδων, στην Ευρωλίγκα, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και του εξωτερικού. Ωραία. Πολύ, πολύ ωραία κίνηση, θα πω εγώ. Γιατί αυτό το θέμα το οποίο μου γκρίζει και φωνάζει, το κάνει
πιο συγκεκριμένο και με βίντεο. Και ναι. Μάλιστα σου λέω τώρα, το DVD είναι με επική μουσική από πίσω και τέτοια. Να χαμηλώνει μουσική όταν είναι η φάση τέτοια. Εντάξει, για να κούβει, έχει ανοίξει ξεκάθαρο πόλεμο τον Μπερτομέου τώρα. Εντάξει, φωνάζει για διαιτησία. Έχει και ως ένα βαθμό ένα λόγο να φωνάζει. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων. Αυτό ξέρει. Θα το αναφέρουμε. Τώρα, άμα ενωθεί του χρόνου η FIBA και η Ευρωλίγκα, εδώ που θα πάει να παίξει. Ναι. Έτσι δηλαδή. Θα το αναφέρουμε. Απλά να πούμε για αυτό που συζητούσαμε την περσμένη εβδομάδα για τον Κούκου Σάιβη που είχαμε πει. Ναι. Ότι ο Εσακέ ζήτησε με έγγραφό του προ τον εισαγγελέα, να μην εισαγγελέα, να τον ευρύσει το θέμα αυτό. Έτσι γιατί. Και άσε που θα έπρεπε να το κάνει την πρώτη στιγμή. Δηλαδή να διαβάσει. Δεν δημοσιεύματα που θα λέγανε κάτι και μετά να γίνει. Αφού έγινε. Και έπρεπε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Δεν πέρασε και μια μέρα για να γίνει έτσι αυτό. Θα έπρεπε να λειτουργήσει ο Σακέ πολύ πιο γρήγορα σε αυτό. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να βγει ένας αθλητής Αμερικανός, ο οποίος παίζει τώρα σε ομάδα, και να λέει ότι ο πρόεδρος και μας είπε: α, χάνω τα λεφτά γιατί χάσατε με 5, να χάσετε με 8. Έτσι είναι τεράστιο θέμα. Ναι, βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Και δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, όλο το διαδίκτυο έχει βουήξει ποια είναι η ομάδα. Εδώ γράψαν, ας πούμε, και ονόματα παιχτών. Έτσι, που, εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε αποδείξει. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Να το αποδείξουμε. Έτσι, αν είχαμε αποδείξει, φυσικά και θα λέγαμε. Αλλά δηλαδή δεν μπορεί να μην δεν ασχοληθεί η Λίγκα με αυτό το θέμα. Τεράστιο θέμα για το ελληνικό μπάσκετ. Όταν βγαίνει Αμερικανός αθλητής και σου λέει ότι ξέρεις τι, μπήκε ο πρόεδρος και μου λέει: γιατί χάσετε με 5, χάσουμε με 8 και δεν μας πληρώνει. Ναι. Έτσι, δηλαδή αξιοπιστία του παραδείγματος πλήττεται πάρα πολύ με αυτό. Και νομίζω πρέπει άμεσα να προχωρήσει διαδικασίες και η δικαιοσύνη. Για να φανεί τι γίνεται. Ποιος είναι αυτός ο Αμερικανός, έλα εδώ. Το έγραψε αυτό εσύ, στο WhatsApp. Το έγραψε, ωραία. Τι εννοείς, αυτό και αυτό. Έχεις μαρτυρίες, έχεις αποδείξεις. Να δούμε ποιος είναι. Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος, ποια είναι η ομάδα, ποιος είναι ο παίκτης. Να τιμωρηθούν όλοι, ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτά τα δεν ακούω, δεν είδα και άστο που γράφτηκε, δεν πρέπει να σταματήσουν στην Ελλάδα. Πρέπει να ασχοληθεί η Λίγκα. Αυτό είναι θέμα καθαρά Σακέ. Και η Ομοσπονδία θα πρέπει να κάνει κάποια παράταση και να ζητήσει και η Ομοσπονδία να προχωρήσει το θέμα. Δεν έχει αρμοδιότητες βέβαια, αλλά εντάξει. Ομοσπονδία για όλα έχει άποψη. Βέβαια, εκείνο για το πανό στη Σμύρνη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά-σιγά. Τραβήξαμε για λίγο παραπάνω. Μαζί μας φυσικά ήταν η Πάντερμος, πατζατζίδικο, σούπες, μαγειρευτά φαγητά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. 24 ώρες ανοιχτά φυσικά. Delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ στο 2310-720-024, δυτικά στη Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους, η Πάντερμος που είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι και το hair salon του Γιώργου Μάσκα. Πηγαίνετε εκεί, σας φτιάχνει το μαλλί σας όπως θέλετε εσείς, όπως σας ταιριάζει, είτε θέλετε μια αλλαγή, είτε θέλετε το κλασικό στο κούρεμα. Τα πάντα είναι στη Γεωργίου Σταύρου 5, 2310-282-700 και μέσα από το Facebook και το Instagram George Maskas Hair Salon. Λοιπόν, να πούμε ότι επίσης τα μπαχαρικά Δόξας, έτσι εδώ και 40 χρόνια φροντίζει για την γεύση και στα πιάτα σας σε όλη τη Θεσσαλονίκη με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον πλανήτη. Έτσι, πιπεριά, κουρκουμάς, κανέλα και ελάνης, κάρι, αλάτια μαλαΐων. Επίσης διαθέτει και αρκετά άλλα πράγματα όπως αποξηραμένα λαχανικά, έλαια βοτάνο, θεραπευτικά βότανα, χαμομήλι, λουίζα, θυμάρι, φασκόμηλο, βότανα για δυνάτισμα, παίζει και χοληστερίνη. Έτσι, Ολυμπιού Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-550-646 και στο doxaspices.gr, όπως επίσης και το κλιμ Παντελίδης, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ, οτιδήποτε θέλετε για αυτοκίνητο, πλήσιμο το αυτοκίνητο σας, βιολογικός καθαρισμός με τα κορυφαία βρετανικά προϊόντα, τα οποία είναι κορυφαία βέβαια, έτσι όσοι γνωρίζουν. Γρηγορούλα Μπράκη 100 Ανοτούμπα και πρατήριο BP για τη διευκόλυνση των πελατών του. Τηλέφωνο 2310-938-875, οντοκλίμ Παντελίδης. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα Τρίτη πηγαίνετε μια βόλτα από το δέντρο στο μπαρ, έτσι, εκεί στην, λίγο πιο ανατολικά, στην Βασιλέως Γεωργίου 25, να πιείτε την πύρα σας, να πιείτε το ποτό σας. Ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά για να καθίσετε και έξω και πάντα με live, έτσι, στο δέντρο στο μπαρ σήμερα. Και σήμερα, όπως και κάθε Τρίτη, ο Γιώργος Αετόπουλος, ο Γιάννης Μίτσης και ο Δημήτρης Αλσατινός σας κρατάνε παρέα με τις ωραίες μουσικές τους. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο διαφοροποιείται το πρόγραμμα, έτσι, με μετάδοση από παλέ, με ρεπορτάζ από εκεί. Αύριο κυρίως με Άρης ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε. Έτσι. Σχεδόν από σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τι ώρα θα σε δώσω, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Στούντιο Νίκο Μοσχοβίτης, έτσι, στο. Με Παύλο Ραπτόπουλο θα είμαστε εδώ. Παύλο Ραπτόπουλο, στο. Αλεξάνδρα, θα είμαι εγώ, θα είναι ο Γιάννης ο Παραμπονιάρης, θα είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Θα είναι ο Κυλίος ο Καπράλος. Έτσι, από όλες τις πλευρές να έχετε το ρεπορτάζ και πριν το μάτς
και μετά το μάτσο του ημίχρονου δηλώσεις των πονητών. Παραλυπόμενα τα πάντα έτσι εδώ αύριο στο πρόγραμμα του Λίμπορ 104 για το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Θανάσης Χιλιώνης και Νίκος Παπαδόπουλος ακολουθούν. Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπορ. Καλό βράδυ από εμάς. Καλό βράδυ.